Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκο από το φτιάξω.gr και σήμερα σας έχω μία πολύ γλυκιά κατασκευή για να αξιοποιήσετε περισσεύματα κόντρα πλακέ που μπορεί να έχετε από άλλα project. Φυσικά με τη βοήθεια της Bostik Power Repair. Πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε μερικά κόντρα πλακέ 5 χιλιοστών, πλαστικές βεντούζες, Bostik Power Repair και το σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Ξεκινήστε σημαδεύοντας τη στέγη και το άνοιγμα στα κόντρα πλακέ, καθώς και όλα τα μεγέθη που αναφέρονται στο σχέδιο με τις διαστάσεις. Κόψτε με σέγα και γυαλοχαρτάρετε όλη την ξυλία. Μην ξεχάσετε το ξεσκόνισμα πριν το κόλλημα. Ας ετοιμάσουμε τώρα την Bostik Power Repair. Ανοίξτε τη συσκευασία και ξεβιδώστε το γκρι και το λαχανί πλαστικό πόμα. Αφαιρέστε το λευκό δαχτυλίδι και ξαναβιδώστε το γκρι και το λαχανί πόμα. Βιδώστε μέχρι τέρμα ώστε να τρυπήσει η αλουμινένια συσκευασία. Αφαιρέστε το λαχανί καπάκι και πιέστε τη συσκευασία μέχρι να αρχίσει να τρέχει κόλλα. Ξεκινήστε τα κολλήματα από την πλάτη. Βάλτε Bostik Power Repair και ευθυγραμμίστε τα δύο κομμάτια. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και χαρτοτενία ώστε να μην κουνηθούν μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Πάμε στη στέγη τώρα. Βρείτε τα σημεία επαφής και περάστε Bostik Power Repair. Κολλήστε τα δύο κομμάτια ώστε να σχηματίσουν ορθή γωνία και στη συνέχεια κολλήστε τα στην πλάτη. Με τον ίδιο τρόπο, κολλήστε και τα υπόλοιπα κομμάτια για να δημιουργήσετε το κουτί της τροφής. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για 24 ώρες. Τώρα, αφαιρέστε τους γάντζους από τις πλαστικές βεντούζες και βρείτε τις θέσεις τους. Περάστε Bostik Power Repair στο πίσω μέρος κάθε βεντούζας και κολλήστε τις. Για να σιγουρευτείτε ότι οι βεντούζες θα κολλήσουν καλά και σωστά, τοποθετήστε ένα κομμάτι τζάμι απάνω τους και πιέστε καλά ώστε να βεντουζάρουν. Γυρίστε την κατασκευή από την καλή πλευρά και τοποθετήστε βάρος πάνω της μέχρι να στεγνώσει κόλλα. Τώρα μπορούμε να βάψουμε την κατασκευή. Προτείνω να περάσετε πρώτα ένα χέρι ανοιχτό πράσινο, μετά να ταμπονάρετε ένα πιο σκούρο πράσινο και τέλος μερικές πιτσιλιές σε άσπρο, μαύρο και κίτρινο ώστε να δέσει με το περιβάλλον. Μιας και η κατασκευή θα βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, σας προτείνω να την περάσετε με ένα άχρωμο προστατευτικό βερνίκι. Η ταΐστρα είναι έτοιμη. Τοποθετήστε την εξωτερικά σε τζάμι, γεμίστε το κουτάκι με τροφή και απολαύστε την παρέα. Και αν τα πουλάκια δεν έρθουν αμέσως, μην απογοητευτείτε, δώστε τους χώρο και χρόνο και θα έρθουν. Με γεια!